Ημέρα Πένθους και Οδύνης ξημέρωσε στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες θρηνούν τα παιδιά τους που έσβησαν στην άσφαλτο τα ξημερώματα παγιδευμένα στα συντρίμια αυτού του αυτοκινήτου. Η ανίποτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 5 τα ξημερώματα. Το γιοταχή στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τυχείο που βρίσκεται παράλληλα στην Κήτη του Κλαδισσού ποταμού. Η μέρα Πένθους κατά τη γνώμη μου πρέπει να κηρυχθεί σε όλο τον νομό. Μήπως έστω και με αυτόν τον τρόπο κάποιοι συνειδητοποιήσουν περισσότερο και ευαισθητοποιηθούν και κινητοποιηθούν. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός. Οι γείτονες πετάχτηκαν στο δρόμο για να παγώσουν μπροστά στις δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά τους. Δύο 19χρονες κοπέλες και ένας 18χρονος είχαν χάσει ακαριαία τη ζωή τους. Ένα 20χρονο παλικάρι έδινε μάχη για τη δική του ζωή, παγιδευμένο στα συντρίμια. Δυστυχώς ήρθε μια ξημέρωμα, μια βραδιά, να προσθέσει 3 ακόμα νεκρούς και να φτάσουμε ήδη στους 60 στο νησί μας. 3 παιδιά, ναι, είναι οι μητέρες, δεν μπορώ να σκεφτώ σε τι κατάσταση βρίσκονται οι μητέρες αυτή τη στιγμή. Η νεανική παρέα επέστρεφε στην Κίσαμο όπου ζούσαν οι δύο 19χρονες. Εκεί ξέσπασε θρήνο στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Με δήλωσή του, ο δήμαρχος της περιοχής εξέφρασε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στις οικογένειες των θυμάτων και ακύρωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Δεν μπορεί να είναι το τελευταίο όταν υπάρχει ο εφησυχασμός σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Εμείς να προσέχουμε περισσότερο, γιατί αυτοί που είναι υπεύθυνοι δεν κάνουν τίποτα, οπότε εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας. Η μαύρη μέρα για τα Χανιά φέρνει στο προσκήνιο εφιαλτικά στοιχεία. Από τους 60 νεκρούς που θρηνεί μέσα στο 2014 η Κρήτη, οι 23 έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους των Χανίων. Τη στιγμή που στο Ηράκλειο, με διπλάσιο πληθυσμό και διπλάσιο δικοδίκτυο, οι νεκροί είναι 24. Σε ένα νομό ο οποίος έχει τους μισούς κατοίκους, τα μισά οχήματα και λιγότερα ακόμα, και τα μισά οχηματοχιλιόμετρα από αυτά του νομού Ηρακλείου, να έχει 23 νεκρούς μέχρι σήμερα, τη στιγμή που στο Ηράκλειο έχουμε 24. Η τραγική ηρωνία που συνοδεύει το τροχαίο, το οποίο κόστισε τη ζωή στα 3 νεαρά παιδιά, είναι απίστευτη. Το σημείο στο οποίο εξελίχθηκε η τραγωδία βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι των δύο φωτογράφων από τα Χανιά που έχασαν τη ζωή τους πριν από περίπου 2 μήνες στο Φόδελε, αφήνοντας ορφανό το κοριτσάκι τους. Και αν μη τι άλλο, είναι δική μας ευθύνη. Εμείς παίρνουμε το τιμόνι στα χέρια μας, εμείς έχουμε τον έλεγχο του αυτοκινήτου μας. Θα πρέπει να υπολογίζουμε και τον σύνθρωπό μας. Αυτό που έχουμε απέναντί μας δηλαδή.